παραμονή Χριστουγέννων και το κέντρο του Ηρακλείου ήταν ασφιχτικά γεμάτο από κόσμο. Η κίνηση στους εμπορικούς δρόμους της πόλης ήταν αυξημένη, καθώς οι καταναλωτές, έχοντας για σύμμαχο τον καλό καιρό, έτρεξαν να κάνουν τις τελευταίες αγορές πριν τα Χριστούγεννα. Οι καταστηματάρχες δηλώνουν ικανοποιημένοι με την έως τώρα κίνηση, καθώς το δώρο Χριστουγέννων έδωσε όθηση στους καταναλωτές. Γενικά είδαμε τις τελευταίες μέρες αρκετό κόσμο να έχει επισκεφτεί την αγορά, πραγματοποιεί αγορές. Βοηθάει και ο καιρός. Είδαμε ότι μετά από την πληρωμή και κάποιων δώρων και επιδοτήσεων, ο κόσμος βγήκε στην αγορά επιτέλους και κάνει τα ψώνια του. Καλούμε όλους τους καταναλωτές να κατέβουν, να περπατήσουν, να χαρούν αυτές τις ημέρες. Τις τελευταίες ημέρες η κίνηση έχει δείξει άνοδο. Ο κόσμος έχει διάθεση να ψωνίσει, να χαρεί, να βγει. Ο καιρός έχει βοηθήσει. Ο καιρός έχει ζεστάνει. Έχει ζεσταθεί και η αγορά μετά την καταβολή των δώρων. Μετά την καταβολή των δώρων, ναι. Αλλά νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα είναι ακόμα καλύτερα. Δείχνει ικανοποιητική. Έχει κατέβει πάρα πολύ κόσμο στο Ηράκλειο. Είναι η πρώτη μέρα, είχε και χθες αρκετή κίνηση, αλλά είναι η πρώτη μέρα που έχει τόσο πολύ κόσμο. Πιστεύω ότι αν συνεχίσει έτσι θα είναι μια ικανοποιητική μέρα. Περιμένει ο κόσμος που έχει το δώρο, γιατί τα έξοδα του είναι πάρα πολλά. Ξέρουμε ότι περνάει δύσκολες στιγμές. Ό,τι έξτρα πέσει στην αγορά φαίνεται κατευθείαν. Προς το παρόν κινείται πάρα πολύ καλά. Βλέπω ότι το κοινό είναι ζεστό αυτές τις μέρες. Μακάρι να δουλέψει η αγορά όλη. Το αγοριστικό κοινό έχει βγει έξω στην αγορά, κινείται, ψωνίζει. Τα δωράκια όλοι τα κάνουμε τις γιορτές. Οι πολίτες κινήθηκαν στην αγορά, όμως αναμένουν και τις εκπτώσεις του Ιανουαρίου, καθώς παραμένει η ακρίβεια. Οι τιμές στην αγορά είναι εξαιρετικές. Νομίζω ότι είναι αυτό που περιμέναμε. Δεν τις είδα ψηλά. Εντάξει, ανεβασμένες αρκετά θα έλεγα. Πολλοί κόσμος βέβαια. Λίγο ανεβασμένες είναι τώρα στις γιορτές, σίγουρα. Εντάξει. Το Γενάρη περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αν θα πέσει. Από την άλλη, διέστανται οι απόψεις για τις τιμές του γιορτινού τραπεζιού. Θα έλεγα λίγο ανεβασμένο. Εκεί θα έλεγα ότι είναι τσιμπημένες οι τιμές. Έχουμε ακρίβεια. Οι εργαζόμενοι στην εστίαση και τα εμπορικά καταστήματα ήταν στο πόστο τους για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο που κατέκλυσε τα μαγαζιά. Είναι μια συνήθεια, δήλωσαν στο φακό της Κρήτη TV. Είναι κάτι συνηθισμένο για όλους τους ανθρώπους στην εστίαση. Δεν είμαστε μόνοι. Έτσι κι αλλιώς στην Κρήτη ο περισσότερος κόσμος δουλεύει στο κομμάτι της εστίασης, είναι συνηθισμένος. Είναι η πρώτη μέρα που αρχίζει ο κόσμος να καταλαβαίνει Χριστούγεννα. Νομίζω ότι για φέτος ο κόσμος λίγο άργησε να μπει στο κλίμα των γιορτών. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, χαιρόμαστε να είμαστε στη δουλειά, να εξυπηρετούμε τον κόσμο, να περνάνε όσο καλύτερα γίνεται κι αυτοί κι εμείς. Λίγο υπομονή βέβαια σε όλο τον κόσμο γιατί η κίνηση είναι αυξημένη. Είναι χαρά, δεν είναι. Είναι πώς θα το πάρει ο καθένας. Άμα το πάρει απόφαση ότι ξέρει δουλεύει Χριστούγεννα, δεν θα επηρεάσει κάπου. Αυτό. Χαμόγελο. Εντάξει. Να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο. Αυτό.